Παρθένος ημέρων των υπερουσίων τύπτη και ηγήτος φύλεο το απροσίτο προσάγει. Μάγειδε με τα αστέρος οδηπορούσι. Άγγελοι με τα ποιμένων δοξολογούσι. Δήμαζαρε γεννήθη παιδίον αιών ο προαιώνων Θεών. Να καθίσουμε. Επαναλαμβάνω ότι ο Μωυσής πριν ξεκινήσει από την αποστολή του να οδηγήσει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο στα Ιεροσόλυμα, στη γη της Επαγγελίας, προσκλήθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Και επειδή καταλάβαινε, είχε συνείδηση ο Μωυσής ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο τόσο μεγάλο έργο, αλλά και δεν γνώριζε ποιος του μιλούσε, ζήτησε να μάθει και του είπε ότι εγώ είμαι ο Ον, ο Ον. Αυτό είναι το όνομά μου. Αυτό στην απλή, πολύ απλή γλώσσα σημαίνει εγώ που πάντοτε υπάρχω. Και βέβαια σε άλλο μέρος της γραφής, λέγει ότι κανείς δεν μπορεί να με δει και να αντέξει. Δηλαδή στη θέα του Θεού δεν αντέχει κανείς. Δεδομένου ότι όχι τη θέα ολόκληρη του Θεού, αλλά και ένα πολύ πάρα πολύ μικρό μέρος, αμυδρά, πολύ αμυδρά, μια κτίνα από τη θεότητα του Κυρίου και του Θεού του Πατέρα δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος. Παράδειγμα έχουμε Πέτρο, Ιάκωβο, Ιωάννη στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Εκεί που ο Κύριος πριν αποκαλύψει τη θεότητά του στο όρος Σταβόρ τους όπλησε εσωτερικά με θείο πνεύμα ώστε να αντέξουν να δουν αυτό το λίγο, ένα πολλοστιμόριο ακτίνα της θεότητας. Και όμως είδαν και έπεσαν πλημμυδών. Δεν άντεξαν μπροστά στο θέαμα της θεότητας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είναι μέγα μυστήριον η πίστη μας στη θεότητα, στην Αγία Τριάδα. Μέγα μυστήριον. Οι πατέρες λένε ότι είναι άπειρος ο Θεός και ακατάληπτος, δεν μπορεί εδώ, το ακατάληπτο σημαίνει να χωρέσει. Εκείνο μόνο που χωράει μέσα στο μυαλό μας είναι ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Επομένως είναι, επαναλαμβάνω,
άπειρος ο Θεός. Άπειρος και σε χωρητικότητα. Άπειρος και σε χωρητικότητα. Άλλωστε θα ακούσουμε την ημέρα της γεννήσεως. Ο αχωρητός παντί πως εχωρήθη εν γαστρή. Εκείνος που δεν χωράει στο παν, πως χώρεσε μες στη μήτρα της Παναγίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να χωράει, γιατί είναι εκείνος που περικλεί τον χώρο και τον χρόνο. Τον περιποιεί, γιατί είναι και ο δημιουργός και του χώρου και του χρόνου. Μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Είναι πέρα και πάνω τους γαλαξίες. Θα πούμε βαθιά, όσο βαθιά μπορούμε να φανταστούμε, και εκεί είναι. Γιατί λέει κάπου ο ψαλμωδός ο Δαβίδ, και αν κατέβω εις τα έγκατα της θαλάσσης, λέει, έγκατα είναι όσο πιο βαθιά υπάρχει, και γάρ εκεί, εκεί μέσα είσαι εσύ, χωρίς βέβαια να σε κρατάει το εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωσης ο Θεός να χωράει πουθενά και να μπορεί να κρατηθεί από χώρο ή από χρόνο. Είναι άχρονος, είναι και άχωρος. Επομένως, τα είπαμε όλα αυτά για να καταλάβουμε το αμέσως παρακάτω. Το πώς αυτός που δεν χωράει στον χώρο και στον χρόνο χώρεσε μέσα στη μήτρα της Παναγίας. Ένα τροπάριο λέει ότι οι σκέψεις, όχι οι ανθρώπινοι, ο λογισμός, όχι ο ανθρώπινος λογισμός, αλλά όλων των τάξεων των ουρανίων ταγμάτων, δηλαδή ποιον, αγγέλων, αρχαγγέλων, χερουβίμ, σεραφίμ, θρόνοι, κυριότητες κτλ. Που είναι 9 τάγματα, όλες αυτές οι τάξεις των αγγέλων, μπροστά στην πραγματικότητα τη συλλήψεως ενός Θεού μέσα στη μήτρα της Παναγίας, παθαίνουν ήλιγκο. Το καταλαβαίνω αυτό. Ήλιγκο παθαίνουν, λέει. Και πώς το λέει αυτό? Ήλιγκιά δε νους και υπερκόσμιος. Και μάλιστα νους πάνω από τον κόσμο. Δεν χωράει σε καμία απολύτως λογική, και ανθρώπινη και υπερλογική, και έξω από τη λογική του ανθρώπου. Αυτό που έγινε με τη βοήθεια, ας το πούμε έτσι, θεληματική βοήθεια της Παναγίας. Να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι η γέννηση του Κυρίου και ο ερχομός του στο κόσμο ήταν εντελώς άγνωστοι.
η γέννηση. Και στους αγγέλους. Δεν γνώριζαν οι άγγελοι τι τα αρχεία της θεότητας. Να φέρουμε στο νου μας την Αγία Τριάδα που πριν απ' όλα υπήρχε, το ότι ήταν κρυμμένη η γέννηση του Κυρίου στα αρχεία της Αγίας Τριάδας. Αυτό είναι σίγουρο. Και θα μου πείτε πώς το ξέρουμε, το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Και μάλιστα όταν, θα πούμε κάτι πολύ κοντινό σε εμάς, όταν γεννήθηκε ο Χριστός και λίγο πριν, ένα μήνα πριν, όταν πήρε ο Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος του, το μήνυμα και το μετέφερε στην Παναγία. Τότε έγινε γνωστό στις τάξεις των αγγέλων και αυτό όχι απόλυτα. Γιατί στη γέννηση τότε έδειξαν οι άγγελοι όλη τη χαρά τους και ξεδιπλώθηκαν στο ύμνο «Δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπου σε Ευλογία». Άρα λοιπόν έχουμε, γι' αυτό λέγεται η σύλληψη του Κυρίου στην Παναγία και η γέννηση μυστήριο, δηλαδή γεγονός δυσερμήνευτο και ανερμήνευτο και κατανόητο στην ανθρώπινη διάνοια. Δεν ερμηνεύεται και δεν κατανοείται από την ανθρώπινη διάνοια. Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση και στους αγγέλους και σε όλους τους Αγίους, αυτό που κάνει εντύπωση είναι αυτός ο Θεός, ο σε μεγαλείο απερίγραπτος, πώς δέχτηκε, θα το προσέξουμε και το πράγμα, το καταλάβουμε λιγάκι, πώς δέχτηκε να φορέσει αυτό που έφτιαξε για άλλους. Παραδείγματος χάρη, δημιουργεί τον Αδάμ παίρνοντας χώμα από τη γη, λέει η Αγία Γραφή, γιατί και χώμα είμαστε. Δημιουργεί την Εύα κόβοντας, λέει, μία πλευρά από τον Αδάμ. Δηλαδή και τον Αδάμ έφτιαξε, να το προσέξουμε το πράγμα, από πρώτη ποιότητα χώμα, πρώτη ποιότητα, όπως είχε βγει, θα μιλάμε με ανθρώπινη έκφραση για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας, όπως είχε βγει, μόλις είχε γίνει η γη, θα λέγαμε με ανθρώπινη γλώσσα, και ήταν ακόμη παρθένα η γη, παρθένα εντελώς, πήρε το χώμα, φτιάχνει τον άνθρωπο. Μόλις δημιουργεί τον Αδάμ, να κάνω αμέσως, κάνει αμέσως, κόβει μια πλευρά, από παρθένα πλευρά, ακόμα δεν είχε φτιάξει τίποτα άλλο, τον Αδάμ μόλις είχε φτιάξει και συνέχεια κόβει την πλευρά και φτιάχνει την Εύα. Με άλλα λόγια, να προσέξουμε καλά, παρθένα γη γυρνάει τον Αδάμ,
Καθαρή πλευρά γεννάει την Εύα. Καθαρή πλευρά. Το σώμα, και τι λέμε ήταν η Παρθένα, είχε βγει από τα χέρια του Θεού. Λέμε με ανθρώπινη λογική μιλάμε τώρα και με ανθρώπινες εικόνες για να καταλάβουμε κάποιες πραγματικότητες. Αλλιώς δεν τις καταλαβαίνουμε. Από εντελώς Παρθένα ποιότητα δημιουργεί και Αδάμ και Εύα. Η ύλη ποιότητα μιλάμε. Και Αδάμ και Εύα. Όμως και ο ένας και ο άλλος λασπόθηκαν. Με την παράβαση λασπόθηκαν. Και το ρούχο αυτό, το ανθρώπινο σώμα, γιατί το είναι, λένε οι πατέρες, περίβλημα. Θα λέγαμε σήμερα κουστούμι που φοράμε και δίνουμε την ψυχή. Το ανθρώπινο σώμα. Είναι ένα κουστούμι που, με την οποία ντυμένη η ψυχή για να προστατεύεται η ψυχή κατά έναν τρόπο. Τρόπος του λέγει για να προστατεύεται. Λοιπόν, βρώμησε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν μπορούσαμε με τη λογική μας, αν μπορούσαμε με τη λογική μας, να πάρουμε αυτόν τον Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι αχώρητο στο σύμπαν, που είναι η καθαρότητά του πιο λαμπρή από τον ήλιο, είπαμε προηγούμενος, έλαμψε σαν τον ήλιο στη μεταμόρφωση. Σαν δεν λέει ακριβώς σαν τον ήλιο, το σαν σημαίνει για εκείνη τη στιγμή λίγο, αλλά όλη η θεότητα καίει. Λάμπη είναι υπέρλαμπη. Λοιπόν, να φέρουμε στη μνήμη μας, στο μυαλό μας, στη μνήμη μας, στο μυαλό μας, αυτή τη λαμπρή θεότητα που δεν χωράει πουθενά, να τη βάλουμε να δανείζεται, δάνειο πήρε, ανθρώπινο σώμα από τον Αδάμ που αυτός τον έπλασε. Που και δεν το είχε ανάγκη αυτό να το δανειστεί. Το δανείστηκε. Έπρεπε ο καθαρός να πάρει, να φορέσει ανθρώπινο σώμα για να το κάνει καθαρό. Έπρεπε να κατέβει από ψηλά, να έρθει εδώ στη γη σαν άνθρωπος, για να ανεβάσει τον άνθρωπο επάνω. Γιατί ο άνθρωπος ήταν πεσμένος από ψηλά κάτω. Επαναλαμβάνω, δεν χωράει μέσα στο ανθρώπινο μυαλό το μυστήριο σύλληψης, γέννησης Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό το δεν χωράει το εκφράζει η Εκκλησία μας και αλλιώς. Το εκφράζει και αλλιώς. Βλέπουμε στο ιερό ψηλά την Παναγία να έχει τα χέρια ανοιχτά και στο κέντρο το Χριστό. Και να γράφει πλατητέρα των ουρανών. Πλατητέρα των ουρανών. Δηλαδή η Παναγία σαν μητέρα του Κυρίου που δέχθηκε αυτόν που δεν χωράει η γη και ο ουρανός και τα σύμπαντα, τον δέχθηκε μέσα της. Άρα είναι πιο πλατιά αφού τον χώρεσε. Πιο πλατιά από τους ουρανούς. Γι' αυτό λέει ένα τροπάρι της Εκκλησίας που το ψάλλουμε στην Παναγία. Μεγάλινον ψυχή μου την τιμιωτέραν και ενδοξωτέραν των άλλων στρατευμάτων. Και συμπληρώνει μυστήριον ξένων ορό και παράδοξων. Δηλαδή βλέπω μυστήριο με τα μάτια της ψυχής μου. Τι μυστήριο?
Το ξένο σημαίνει θαυμαστό, γεμάτο θαύμα, που δεν το συλλαμβάνει το μυαλό μου, λέει μυστήριο ξένο, ορό, ξένο και παράδοξο, που είναι εντελώς παράδοξο, εντελώς θαυμαστό, που δεν το χωράει η λογική μου. Το ψάχνουμε για την Παναγία αυτό. Γιατί δεν χωράει, δεν χωρούσε ουρανός και γη και τα σύμπαντα το γύρω. Και τον χώρεσε η Παναγία. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος, μη μου ζητήσετε να σας εξηγήσω με το μυαλό μου για τα γεγονότα αυτά το πώς πραγματοποιήθηκαν. Γιατί και ο Θεός δεν έδωσε απάντηση στην Παναγία. Όταν ρώτησε ο Αρχάγγελος, όταν ρώτησε η Παναγία, είπε ο Αρχάγγελος, θα γεννήσεις τον Μεσσία του κόσμου που είναι και παιδί δικό μου. Και η Παναγία είπε, πώς θα συμβεί αυτό, αφού άνδρα δεν γνωρίζω, επί άνδρα ο γινώσκω, ρώτησε και η Παναγία, όχι όμως υπερβατικά, κατά έναν τρόπο εγωιστικό θα λέγαμε, όχι, αλλά με πλήρη συνείδηση της ταπεινώσεως, και πήρε την απάντηση, μη ρωτάς αυτό, άστο, και εγώ δεν το ξέρω, ούτε το ρώτησα, δεν το ήξερε ο Αρχάγγελος, ούτε το ρώτησε, γιατί τι θα πω άμα της πω θα γεννήσεις, μήπως μου φέρει αντίρρηση κλπ. Να θυμηθούμε και τον Ζαχαρία που είπε, μα εγώ είμαι υπέργυρος, δεν είναι δυνατόν να κάνω παιδί σε ηλικία 100 χρόνια και η γυναίκα μου η Σάρα έχει νεκρωμένη τη φύση. Το εργαστήριο της φύσεως έχει σταματήσει πια να δουλεύει. Πώς θα γεννήσω παιδί? Εκεί είναι άλλα τα μέτρα. Εκεί υπάρχει άλλο θέμα, γι' αυτό και του πήρα και την ομιλία. Εδώ όμως η γεμάτη ταπείνωση Παναγία, γεμάτη ταπείνωση, γιατί κοιτάξτε να δείτε, μάθετε από εμού, λέει ο Κύριος, μάθετε από εμού, από εμένα, ο Κύριος το λέει αυτό, ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία. Και αφού λέει μάθετε, άμα μάθετε αυτό, φοβερό είναι, φοβερό πράγμα. Η ταπείνωση είναι, έχει λυμμένα όλα τα προβλήματα. Δηλαδή έτσι και ο άνθρωπος καθώς και γίνει ταπεινός, μην μου πείτε ότι εγώ είμαι ταπεινός, γιατί μας τα λες είσαι ταπεινός. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ζητάω, μήπως τόσο γλύψω από την ταπείνωση, μήπως μπορέσω και γλύψω. Αλλά λέει ο Κύριος ότι άμα μάθετε ότι εγώ στην πράξη όμως είμαι ταπεινός, τότε ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Τότε θα βρείτε από τώρα, όχι εκεί, όχι εκεί πάνω. Εκεί πια έχουν ο αγώνας τελειωμένος της ζωής. Τελειωμένος αγώνας. Εδώ λέει, μας λέει, μάθετε ότι είμαι ταπεινός στην καρδιά και πράος και ταπεινός στην καρδιά, και αφού το μάθετε καλά αυτό το μάθημα, τότε θα ζήσετε και θα καταλάβετε ανάπαυση στην καρδιά σας. Και ακόμη, ελάτε, γιατί εγώ είμαι για σας τους φορτωμένους της γης, τους φορτωμένους, το λέει το Ευαγγέλιο, τι είμαι, που θα δώσω ανάπαυση σε σας. Θα σας δώσω εγώ την ανάπαυση από μονάχη σας. Όσο και να ψάξετε να αναπαυθείτε, δεν θα μπορέσετε ποτέ.
δεν θα μπορέσετε ποτέ. Το μυστήριο λοιπόν είναι, το μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού. Ο αόρατος Θεός, ο Κύριος, γίνεται ορατός και παίρνει σάρκα ανθρώπινη και περπατάει ανάμεσά μας και μιλάει με μας και μας ευεργετεί. Λέει Απόστολος Παύλος, θα το ακούσουμε αυτό και στην πορεία των Χριστουγέννων μέσα, αλλά και στα Θεοφάνεια. Θα λέει, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, όφθη ανθρώπης, φανερώθηκε με ανθρώπινη σάρκα, έγινε ορατός, όφθη, παρουσιάστηκε στους ανθρώπους, περπάτησε μέσα τους, ανελήφθη εν δόξη, αναλήφθηκε ένδοξα. Αυτό θα τα ακούσουμε, όπως το λέει. Γεννήθηκε ανάμεσά μας και οι Απόστολοι σε ένα μεγάλο ποσοστό που τον έζησαν και τον είδαν με την ανθρώπινη σάρκα και έπιασαν τα θάβατα με τα χέρια, στο τέλος την Ανάσταση έκανα πίσω για την Ανάσταση. Ένα μέρος των Αγίων Αποστόλων έκανε πίσω. Το λέει γραφή. Και υπίστησαν, λέει. Τους είπε η Μαρία Μαγδαληνή, τον είδα τον Κύριο. Απίστησαν, λέει. Πήγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, απίστησαν. Δεν είπανε ναι όλοι μαζί ότι αναστήθηκε. Όταν πια βεβαιώθηκαν γιατί τον είδαν, εωράκαμε τον Κύριο. Εωράκαμε τον Κύριο. Περπάτησε σαν άνθρωπος ανάμεσά μας. Έγινε λοιπόν άνθρωπος. Θα πρέπει να προσέξουμε ένα πράγμα. Το έγινε άνθρωπος δεν σημαίνει ότι τον απέσπασε από τη θεότητα και τον κράτησε ένα ανθρώπινο σώμα μέσα, χωρίς να είναι πουθενά αλλού. Λέει και εν θρόνο και στο θρόνο επάνω ψηλά με τον πατέρα του ήτανε και επί της γης και στη μήτρα της μητέρας του, αλλά και πανταχού παρών και πανταχού παρών. Έγινε άνθρωπος. Θα πω τη φράση του Ιεροσωστόμου, μη εκστάς της θεότητος. Έγινε άνθρωπος, μη εκστάς, χωρίς λέει να γίνει κομμάτι από τη θεότητα και να λιωθεί. Παρέμεινε όπως ήταν στη θεότητα και έγινε άνθρωπος και χωρούσε ολόκληρος στην Παναγία μέσα το μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο είναι αυτό. Βεβαίως θέλω να έρθω σε αυτό που ανέφερα και προηγουμένως. Ο Αδάμ και η Εύα και κάθε Αδάμ και Εύα, γιατί είμαστε απογονοί του, από τη γέννηση και ύστερα του Κυρίου του ήσαν κατά ένα τρόπο χρεώστες, του χρεωστάγανε. Του χρεωστάγανε, όπως θα πούτε. Δηλαδή, γεννήθηκε από παρθένα γη ο Αδάμ. Ναι. Γεννήθηκε από φρέσκια παρθένα πλευρά η Εύα. Ναι. Απόγονος του Αδάμ και της Εύας, η Παναγία, γυρίζει το δάνειο. Το δάνειο που πήρε ο Κύριος από τον Αδάμ και την Εύα, που σαν παρθένοι και οι δύο, μόλις έπλασε ο Κύριος, το κάνει επιστροφή η Παναγία. Παρθένος δεν ήτανε.
η Παρθένα, η Παναγία, η βασίλισσα των ουρανών της γης, ήταν Παρθένα ολοκάθαρη και δέχθηκε τον Κύριό μας και Θεό μας μέσα στο παρθενικό της σώμα. Το οποίο σώμα της Παναγίας μη το ρωτάμε ούτε πώς το συνέλαβε, ούτε πώς το γέννησε. Εκεί λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπου Θεός βούλεται, όπου ο Θεός θέλει, η τάξη που υπάρχει στους φυσικούς νόμους καταργείται. Η φύση έχει νόμους. Λέει, παραδείγματος χάρη, η γυναίκα συλλαμβάνει εφόσον έρθει σε σχέση με τον άντρα. Και πάβει να είναι παρθένος. Καλά και ο Χρυσόστομος σήμερα. Δεν λέω. Λοιπόν, γεννάει, τελείωσε η παρθενία της. Δεν μιλάμε για παρθένο. Η Παναγία, παρθένος ούσα, γυρίσει την παρθενία πίσω, επαναλαμβάνω, που πήρε από τον Αδάμ και την Εύα και την απόγονός τους. Συλλαμβάνει και γεννάει και μένει η παρθένος η Παναγία. Είναι αϊπάρθενος, πάντοτε παρθένος η Παναγία. Είναι μυστήριο. Γι' αυτό λέει, γέννησε και έμεινε παρθένος. Μα δεν είναι δικαίωμά του να γεννηθεί με τρόπο που του αξίζει ο Κύριος. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι λέει, αυτός ο τρόπος έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να έρθει ένας στον κόσμο. Ποιος τρόπος? Να συλλάβει παρθένος, να γεννήσει παρθένος και να μην γίνει παρθένος. Και έτσι έπρεπε, λέει ο Χρυσόστομος. Θα το, εσένα θα ρωτήσει ο Θεός το σκεύος που το φτιάχνει κάποιος, οτιδήποτε, μια καρέκλα και λοιπά, θα γυρίσει καρέκλα να πει γιατί δεν με κάνεις καρέκλα και δεν με κάνεις κάτι άλλο. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να γυρίσει ο άνθρωπος και να πει μα πώς έμεινε παρθένος η Παναγία, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Εκεί είναι θέλημά του. Ιβουλήθη ο Θεός, ιβουλήθη, θέλησε. Ήδη νύθη, μπόρεσε, προσέξτε τι λέει ο Χρυσόστομος, ιβουλήθη, το θέλησε ο Θεός, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και όταν ο Θεός θέλει, αυτομάτως είναι και το μπορώ. Αλλά, να σταματήσω λίγο εδώ, να κάνω μια παρένθεση. Κάπως διαφορετικά λειτουργούμε εμείς. Κάτι που το θέλουμε οπωσδήποτε δεν είναι και μπορώ. Σίγουρα είναι και μπορώ. Αλλά ισχύει για μας αυτό. Τι θα πρέπει να πούμε για τον Θεό? Επομένως, θέλησε, ιβουλήθη, ιδηγήθη. Μπόρεσε στη συνέχεια. Εξήρθε, κατέβηκε από τους ουρανούς, εγεννήθη και ανελήφθη. Όλα αυτά είναι για μας, χρειάζονται χρονοδιάρκεια και έτσι τα έζησε η ανθρωπότητα μέσα στα μέτρα τα ανθρώπινα. Γεννήθηκε σε 9 μήνες, πήγε 33 χρόνια, σταυρώθηκε και λοιπά. Πέρασαν δηλαδή, πέρασε χρονοδιάρκεια και το βλέπουμε στη συνέχεια. Αυτά ισχύουν για μας οι νόμοι της φύσης. Οι φυσικοί νόμοι καταργούνται όπου θέλει ο Θεός. Βάζει τέρμα. Εδώ δεν ισχύει φυσικός νόμος, ισχύει η δική μου βούληση που είναι καθαρή. Οι νόμοι φυσικοί ισχύουν για εσάς που χρειάζεται για να αγωνιστείτε στη ζωή. Χρόνος δεν υπάρχει για τον Θεό, δηλαδή όλα αυτά έγιναν για μας μέσα σε χρόνο στον Θεό, ούτε μια στιγμή χρόνο. Γι' αυτό και λέμε ότι είτε πούμε ένα 3 εκατομμύρια χρόνια, είτε πούμε ένα δευτερόλεπτο, αυτό είναι για το Θεό.
Γι' αυτό και έζησε και ο ασκητής στην έρημο 1000 χρόνια και είχε φύγει το πρωί και γύρισε το βράδυ και περάσει 1000 χρόνια, λέει. Μα 1000 χρόνια έχουν περάσει, δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Θα πάσουμε τον ίδιο, σταματάω εκεί γιατί θα δεν μας πάρει ο χρόνος. Σήμερα λοιπόν, εμείς σήμερα ζούμε αυτό το μεγάλο θαύμα, το απερίγραπτο, το απερίγραπτο για μας και για τους αγγέλους. Είναι εντελώς απερίγραπτο. Τώρα να έρθω, ήθελα να φέρω και μια εικόνα μαζί μου της γεννήσεως, να τη δούμε λίγο έτσι και ορατά λιγάκι, γιατί έχει παιδαγωγικότατο ρόλο η Εκκλησία, γι' αυτό και έχει τις εικόνες, γιατί εμπνέουν οι εικόνες. Μεταδίδουν χάρη, και αυτό και έχουμε και θαυματουργές εικόνες μέσα στον Ορθόδοξο χώρο. Στο Προτεσταντικό και στο Καθολικό κόσμο δεν θα δούμε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει πνεύμα Άγιο. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω, σας το είπα, το άκουγα μια μέρα από μια ομιλία. Ένας καθολικός στη Γερμανία, Προτεστάντης, όχι καθολικός, Προτεστάντης. Το άκουσα από τον πατέρα Ανανία του Κουστένη, στο σταθμό του Πειραιά που μιλάει κάθε μια μέρα την εβδομάδα. Και του λέει εκείνος, λέει, μπήκε ο Προτεστάντης σε ένα Ορθόδοξο ναό στη Γερμανία. Και εκεί είδε τα μικρά παιδιά να κλαίνε, άλλοι να συζητάνε, άλλοι να ξύνονται, άλλοι να κάνουν κάτι άλλο και λίγοι, πολύ λίγοι, ελάχιστοι, να είναι αφοσιωμένοι. Αφού κάθισε το κάθισε, γύρισε να φύγει, φτάνει στην πόρτα και σταματάει. Εδώ πρέπει να υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Και όχι εκεί που πάμε εμείς και είμαστε όλοι αφοσιωμένοι. Μήπως το καταλάβατε. Τι έμπνευση, και όντως, γιατί. Γιατί άμα δεν σε πειράξει ο διάβολος, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρέπει να υπάρχει και τον κάθε μες στο χωράφιλο Χριστός. Χωρίς αγκάθι δεν γίνεται να μεγαλώσει το άρθρο, θα παλέψει. Και εδώ υπάρχει. Και έγινε, λέει, στη συνέχεια ιερέας στο ναό αυτό. Έγινε ιερέας στο ναό αυτό. Θα μου πείτε, αυτό που είπαμε τώρα το συναντάμε πουθενά στη γέννηση? Από τις πρώτες στιγμές έπεσε ο αρχηγός και ιδρυτής της Εκκλησίας μας, ο Χριστός, στη μανία του Ηρώδη. Αυτό δεν είναι αγκάθι, τι είναι? Μαχαίρι ακόνιζε ο Ηρώδης. Διωγμό δεν δέχτηκε μετά ο Κύριος. Δεν πήγε στην Αίγυπτο. Ο Κύριος βεβαίως έπεσε στη μανία του Ηρώδη. Τη θέση του δεν την πήρανε τα 14.000 νήπια. Δεν κλάψανε μανάδες. Εκεί είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας. Το μεγαλείο της Εκκλησίας δεν είναι στο σταυροπόδι και στο ότι είναι όλα ήσυχα και στο χώρο αυτό που γεννήθηκε ο Χριστός, ο Χριστός μας που πήγε και γεννήθηκε, τη νύχτα που γεννήθηκε, δεν ήταν χώρος της ηρεμίας ούτε της ζεστασιάς. Ήταν χώρος άγριος και ο καιρός δεν του προσφερόταν για να γεννηθεί ένα βρέφος όπως ήταν ο Χριστός. Και τα έξω και τα μέσα και ο κόσμος ήταν κατά του Χριστού. Και ζητάμε και λέμε σήμερα, ότι είναι έτσι η Εκκλησία, είναι αλλιώς η Εκκλησία, να εκείνο, να το άλλο. Γιατί το ψάχνουμε έτσι και το ψάχνουμε να δούμε στο πρόσωπο του Χριστού πώς γίνονται. Αυτά εσαΐ θα γίνονται, πάντοτε θα γίνονται. Εμείς ένα έχουμε να καταλάβουμε. Εφόσον ο Θεός τον Υιό Του τον έστειλε κάτω από τέτοιες βάρβαρες συνθήκες να γεννηθεί, βάρβαρες στην ουσία,
και καιρικές και ανθρώπινες. Σημαίνει ότι μέσα από αυτή τη δίνη, την αναστάτωση, πρέπει να περνάνε και οι ψυχές των πιστών. Λέγει ο Δαβίδ, πολύ πριν περάσαμε μέσα από φωτιά και νερό και σε βρήκαμε, Κύριε. Δεν πέρασε δηλαδή από πουθενά άλλου, όταν λέει φωτιά και νερό, δοκιμασία περιμένει, δοκιμασία σημαίνει. Δεν περιμένει να τα έχει όλα όπως τα έχουμε εμείς, να κοιμόμαστε ίσια όπως κοιμόμαστε εμείς, να περπατάμε ίσια όπως περπατάμε εμείς και να μην έχουμε κανένα εμπόδιο. Πήγα σε ένα γραφείο στην Αθήνα μια μέρα και η πρώτη κουβέντα που μου ήταν ζωντανή, ζωντανή άνθρωποι. Ομολογείς, μου λέει, Χριστό, όπου βρίσκεσαι. Αυτή είναι η εποχή μας. Αυτή είναι η εποχή μας. Δηλαδή, ο άλλος του ανοίγει το στόμα και λέει ό,τι του κατεβάσει από το μυαλό. Εσύ που φέρνεις τον Χριστό και είσαι Χριστοφόρος, είμαστε Χριστοφόροι όλοι, αφού βαφτιστήκαμε, το στόμα σου το κρατάς κλειστό και δεν μιλάς, δώσε μια αφορμή στον άλλον για να του πεις την κουβεντούλα που θες να του πεις. Αφορμή δώσ' το όμως, όμορφη αφορμή. Όφαμε, όμορφη αφορμή. Θα τη δεχτεί ευχαρίστως. Δεν σου πει όχι μετά. Θέλω να τελειώσω και να δώσω το λόγο και σε εσάς. Θα πάω στο τέλος ομιλίας. Έχει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος ένα σωρό, αλλά δεν μου δίνεται ο χρόνος. Στο μεγάλο έργο, το θεϊκό έργο της γεννήσεως του Κυρίου, όλα ήσαν, όταν λέω όλα θα εξηγήσω, σύνδρομα, δηλαδή ο ουρανός, λέει ένα τροπάριο, δίνει το αστέρι. Το αστέρι που βέβαια, διάβαζα κάπου σήμερα, το διάβαζα, λέει το αστέρι, προσέξτε, ο ουρανός. Και κάπου το διάβαζα σήμερα, που ακριβώς δεν θυμάμαι, ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Το αστέρι αυτό ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Πνεύμα Άγιο και Κύριος δεν χωρίζονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και, γιατί περπατάγανε μέσα στον ήλιο και βλέπανε φως από ψηλά να τους φωτίζει. Φωτίζει αστέρι την ημέρα, βλέπουμε κανένα αστέρι την ημέρα εμείς. Και μάλιστα σε πορεία δύο χρόνια που κάνανε οι μάγοι, δεν έκαναν μια μέρα και δύο, ούτε ένα μήνα. Κάνανε δύο χρόνια ολόκληρα για να φτάσουν στη Βιθλέμ. Λοιπόν, ο ουρανός λέει δίνει τον αστέρα. Ο κόσμος, ο ιδωλολατρικός, παρακαλώ, όχι αυτοί που, από τους οποίους κατάγεται τον Χριστός, το οποίο σπουδαίο αυτό, προσέξτε, κατάγεται από εβραϊκή γενιά ο Κύριος, από τον οίκο του Δαβίδ, εξ σπέρματος Δαβίδ, λέει το τροπάριο, από σπέρμα γενιά Δαβίδ. Η ανθρώπινη πλευρά είναι αυτή. Παρότι κατάγεται από τους Εβραίους, εν τούτης το προσκύνησαν από τον κόσμο τον άλλο, από τους βοσκούς, το προσκύνησαν οι μάγοι. Και ξέρετε κάτι, είναι οι πρώτοι κήρυκες, παρακαλώ, οι πρώτοι που μετέφεραν το μήνυμα ότι γεννήθηκε Θεός. Κανένας, όχι Απόστολοι, πρώτοι το πήγαν αυτοί κάτω. Για αυτούς τους εορτάζει η Εκκλησία, μετά τη γέννηση, τον Ιωσήφ και λοιπά, τους μάγους μετά δώρα. Ήτανε ιδωλολάτρες. Θέλω να σας θυμίσω τη μεγάλη εβδομάδα που λέει ένα τροπάριο, το λέει και η Αγία Γραφή μέσα, από εκείνη φτιαγμένο, ότι εσείς με αργηθήκατε.
όπως όχι μόνο το αρνηθήκαν αλλά και το στάβωσαν. Εγώ θα καλέσω τα έθνη, τους ειδωλάτρες, και εκείνα θα με δοξάσουν. Οι ειδωλάτρες θα με δοξάσουν. Από ειδωλάτρες ξεκίνησε το μήνυμα της γεννήσεως και στους ειδωλάτρες μεταφέρθηκε στα πέρα της οικουμένης. Γιατί μέσα αέρας όνειμα παρακαλώ, ήταν φωλιά εβραϊκή και τους, αμέσως τους διώξαν τους Αποστόλους και σκορπίστηκαν στα πέρα της οικουμένης. Κάπου λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αυτό είναι μεγάλη ευλογία ο διωγμός. Ο διωγμός ήταν ευλογία. Για ποιους? Για τους ανθρώπους που πήγαν οι Απόστολοι να κήρυξουν. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Και άλλο λέει ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστώ πολύ λέει τους συκοφάντες μου που τον λέγανε ψευδαπόστολο, γιατί μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι είμαι Απόστολος. Και έκανε τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις της ζωής του. Όταν του είπαν είσαι ψευδαπόστολος, είπε όχι, είμαι Απόστολος. Με πήρε στο τρίτο ουρανό ο Κύριος. Εκεί είδα και άκουσα αυτά που δεν μπορώ να περιγράψω και ο ίδιος μου με κάλεσε και μου είπε τράβας στα πέρα της οικουμένης. Θέλω να καταλήξω στο ότι από την πρώτη στιγμή μέχρι τη συντέλεια των αιώνων δεν θα δούμε εκκλησία μη διωκωμένη. Χριστιανός που δεν ακούει έστω μια κουβέντα εις βάρος του εξονόματος του Χριστού, είτε φανερά είτε κρυφά να την λένε πού είναι οι άνθρωποι. Αυτός δεν είναι ούτε την ελαχίστη γνησιότητα επάνω. Καμία γνησιότητα. Μου λένε ο τάδε, παράδειγμα λέω, μην το πάρει κανείς για... Ή η τάδε, πάει στην εκκλησία, κάνει μεγάλο σταυρό. Δείξε μου σε άλλο σταυρό που να είναι διαφορετικό σταυρό. Άμα υπάρχει διαφορετικό σταυρό, το κάνω κι εγώ. Και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Ναι, επειδή είναι έτσι και είναι αλλιώς, κάνει το σταυρό του, μήπως ο Θεός τον κάνει άνθρωπο. Γι' αυτό το κάνει. Δεν κάνει να σου δείξει εσένα ότι κάνει μεγάλο σταυρό. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Κατά έτσι, δεν είναι αλλιώς. Μα μήπως ήρθε ο Κύριος να σώσει δικαίως, αμαρτωλούς ήρθε να σώσει. Ο πρώτος είμαι εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πες. Τι να πω. Πάρα, εγώ τελείωσα. Έχω... Τι να πω. Αρκετά ιδέα. Και τα παιδιά να πούνε. Ουδής ξέρει τις αμαρτές του άλλου. Γι' αυτό κρίνει τον εδώ και λέει, εγώ είμαι ο μεγάλος αμαρτωλός. Ναι. Έτσι. Έχει κανείς να προσθέσει κάτι? Ένα κομματάκι θα διαβάσω εγώ από το βιβλίο που έχω μπροστά μου και θα σας αφήσω να φύγετε. Λέει και εγώ βασίλε μαζί με εσάς. Λοιπόν. Ποιμένες ουράνιων ύμνων άδοντες ψάλλοντες άγγελοι υμνούν, αρχάγγελοι τραγουδούν, τα σεραφείμ δοξολογούν, όλοι εορτάζουν Θεόν επί γης βλέποντας και άνθρωπο, εμείς δηλαδή, να είναι ανεβασμένος στον ουρανό. Κατέβηκε για να ανεβούμε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά να έχουμε, με το καλό να έρθει και να ανταμώσουμε πάλι μετά του Αγίου Ιωάννου. Μετά του Αγίου Ιωάννου. 12. 12 του Ιωάννου. 12 του μήνα. Τόσο είναι. 8. Ναι. Αφού 6 είναι. Μετά του Αγίου Ιωάννου, εντάξει. Μέρα Δευτέρα, ώρα 6. 7 είναι. 9. Πάντα θα είναι μετά το Ιωάννη μέρα, μετά το Ιωάννη μέρα. 7 είναι, νωρί, μετά το Ιωάννη. Είπα, μετά το Ιωάννη. Ναι, όποια μέρα πέφτει. 12 το μήνα, όπω είπε ο κ. Βασίλη. Έτσι, έτσι. Εγώ οφείλω να σε ευχαριστήσω όλου. Γιατί ζούμε όλη τη στιγμή αυτή. Ωραία είναι για αυτό. Ζούμε, δεν είναι ωραία, ζούμε. Άλλο ωραία, άλλο ζούμε. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς.
Γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτής αλλή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκύνη των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γινώσκη εξύψου σαν ατολή, Κύριε δόξαστη. Διαφόρ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πρώτη είναι η μέρα Πέμπτη. Δύο έχει Παρασκευή, τρεις. Ναι. Μετά από τις 7 θα πιάσει. Οπότε, το Ιωάννη είναι 6. Τις 7 είναι. Είναι Τετάρτη. Ναι. Γι' αυτό